Οι μολύνσει από κορονοϊό σε παιδιά κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος τη πανδημία αποτελούν μεγάλο πεδίο ανησυχία. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τη Πάτρας, τι τελευταίε δύο εβδομάδε χρειάστηκε να νοσηλευτούν πέντε παιδιά ηλικία από δύο μηνών έω δέκα ετών. Τα ύποπτα κρούσματα είναι δεκάδε, και πόσα από αυτά δεν καταγράφονται, αφού πολλά από τα παιδιά είναι συμπτωματικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παιδιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο του Ρίου την πρώτη περίοδο της πανδημίας από τα 300 δείγματα σε παιδιά βρισκόταν ένα θετικό ενώ στη διάρκεια του δεύτερου κύματος από μέσα Οκτώβρη μέχρι και σήμερα από τα 450 δείγματα σε παιδιά θετικά ήταν τα 40. Έχει πολύ διαφορά και τα νούμερα δηλαδή έχουμε ελέξει πολύ περισσότερα παιδιά και έχουν βγει πολύ περισσότερα θετικά. Μέχρι στιγμή έχουμε νοσηλεύσει πάνω από 10 μέσα στο Ρίο που ήταν θετικά και χρειαζόταν νοσηλεία στο νοσοκομείο. Κανένα δεν ήταν πολύ βαριά. σω το καινούριο στέλεχο, ίσω σα λέω γιατί δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία αλλά δημοσιευμένα, είναι ουσιαστικά εμπειρία. Το γιατρό στην Αγγλία κυρίω, από κάποιου γιατρού, λέει ότι προσβάλλει πολλαπλάσια τα παιδιά. Έτσι λέγανε ορισμένοι από την εμπειρία του. Σε ποσοστό που φτάνει μπορεί να φτάνει και 40% στο σύνολο των κρουσμάτων. Έχουν αυξηθεί τα κρουσμάτια στα παιδιά έτσι, το βλέπουμε και εμείς. Σαν κίνηση στην παιδιατρική δεν έχει αυξηθεί ιδιαίτερα. Δεν είναι ότι βρισκόμαστε κάτω από πίεση. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πλέον το ζήτημα απασχολεί και σε κυβερνητικό επίπεδο για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν πανελλαδικά, αφού, όπω είπε ο Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικύλια, αποκαλύπτοντα την εισήγησή του για σκληρό lockdown τύπου Μαρτίου, την εβδομάδα από 24 Ιανουαρίου μέχρι και 30 Ιανουαρίου καταγράφηκε αύξηση 11% στον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού. Σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 9 ετών, όπως είπε χαρακτηριστικά, καταγράφηκαν 435 θετικά σε σύνολο 6.676 κρουσμάτων έναντι 297 στα 5.059 την προηγούμενη περίοδο. Παρόμοια εικόνα και για το σύνολο του τελευταίου μήνα, καθώς από τι 11 Ιανουαρίου που επέστρεψαν οι μαθητές στα Θρανία έχουν εντοπιστεί περίπου 2.000 κρούσματα σε άτομα κάτω των 17 ετών, ποσοστό 10% επί του συνόλου των μολύνσεων τον τελευταίο μήνα. Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο, τα κρούσματα σε παιδιά ανέρχονται σε 951, αριθμό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΙ, τα κρούσματα στις νεαρές ηλικίες αποτελούν το 12,5%.